τον κύριο Θέμη Τζίμα, τον διδάκτορα δημοσίου δικαίου, ο οποίος είναι μαζί μας απόψε. Κύριε Τζίμα, ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να δούμε το βίντεο. Το βίντεο 8. Και μετά να δούμε το βίντεο με τον κύριο Δένδια. Να δούμε το βίντεο 8, τι δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριο Σακάρ, για τη στάση του κυρίου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο σε σχέση με τα F-16. Κύριε Μινίστερ, είσαι πάρα πολύ καλή. Είσαι 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 Mecliste bize başbakanı konuşmak suretiyle yani aklılara zarar bir şekilde Türkiye'yi F-16 vermeyin. Ha. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριο Σακάρ. Να δούμε τώρα και το βίντεο με τον κύριο Δένδια και την κυρία Μπέρμποκ στις αναπόσπασμα της δηλώσης τους. Για να το δούμε. Ένα άλλο θέμα το οποίο έθεσα σήμερα είναι το ζήτημα των εισαγωγών γερμανικού πολεμικού υλικού στην Τουρκία. Και κυρίως των υποβρυχίων, 214, κάτι που και ο Πρωθυπουργός έχει θέσει στον καγκελάριο. Θα ήθελα να επαναλάβω εδώ την ελληνική θέση, η οποία είναι σαφής. Τα υποβρύχια αυτά κινδυνεύουν να αλλάξουν την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Και να αλλάξουν αυτή την ισορροπία υπέρ μιας χώρας που, αν είναι και είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έχει εκδώσει απειλή πολέμου, κάζους μπέλη, εναντίον της Ελλάδας, εναντίον της πατρίδας μου. Μιας χώρας που παραβιάζει την κυριαρχία μας, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματά μας και όχι μόνο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, αλλά και άλλων κρατών. Η Ελλάδα δεν είναι αναθεωρητική δύναμη. Δεν έχει ασπαστεί αναθεωρητικά δόγματα. Griechische Inseln, Lesbos, Chios, Rhodos und viele, viele andere sind griechisches Territorium. Und niemand hat das Recht, das in Frage zu stellen. Wir brauchen Einheit, wir brauchen Dialog und wir brauchen in diesen schwierigen Zeiten daher besonders Handeln, wie ihr als Regierung das derzeit an den Tag legt. Auch meine Regierung wird deswegen keinen Zweifel daran lassen, dass wir solidarisch an der Seite Griechenlands, solidarisch in und für unsere europäische Familie einstehen. Αυτές ήταν οι δηλώσεις, κύριε Τζίμα. Ακολούθησε μετά η συνάντηση με τον κύριο Τσαβούσογλου, ο οποίος εγκάλεσε την κυρία Μπέρμποκ λέγοντας ότι με τη δήλωση αυτή στηρίζει την Ελλάδα. Πήγε για να το πει διπλωματικά ότι φταίει η μετάφραση, κυρία Μπέρμποκ, και όχι βέβαια. Εγώ θέλω να πω και σας ρωτάω κατευθείαν, κύριε Τζίμα, η κυρία Μπέρμποκ, η οποία ήταν γενικά συλλογική, βρείτε τα Ελλάδα-Τουρκία, αυτή ήταν η γενική της φιλοσοφία, λέει ότι τα νησιά είναι ελληνικό έδαφος, αλλά το δεύτερο ζήτημα με το οποίο γίνεται η φασαρία είναι η αξίωση των Τούρκων να είναι αποστρατικοποιημένα. Επ' αυτών των ζητημάτων δεν ακούμε κάτι. Ναι, έχετε δίκιο. Καταρχάς είναι εξόχως ανησυχητικό ότι πλέον περιμένουμε δηλώσεις ξένων υπουργών εξωτερικών για να βεβαιώσουν ότι οι χείρους κοιλές μας είναι ελληνικό έδαφος. Ακριβώς. Πράγματα αδιανόητα. Γιατί δεν είπατε, κύριε Φωτόπουλε, τι είπατε? Για τη Χίο και για τη Λέζο να ακούμε. Για το Καστελόδησο δεν έχουμε ακούσει ούτε τους Έλληνες, αλλά πας πέτος. Αλλά θέλω να πω ότι... Δεν ήταν στη λίστα της κυρίας Μπέρμπα το Καστελόδησο. Πολύ σωστή έμπιση. Έχει φτάσει για κατοικημένα νησιά ελληνικά να θεωρούμε ως επιτυχία ότι ένας Ευρωπαίος Υπουργός Εξωτερικών λέει ότι είναι ελληνικά, είναι θα πρέπει να αποτελεί σημείο μεγάλο προβληματισμό για το τι συνέβη 20 χρόνια στη χώρα. Το δεύτερο είναι, όπως πολύ σωστά λέτε, ότι δεν υπάρχει κουβέντα για το ζήτημα, δεν ακούγεται κουβέντα για το ζήτημα του αιτήματος αφοπλισμού των νησιών το οποίο θέτει η Τουρκία, και δεν είδαμε και κάποια δήλωση ως προς το κάζους μπέλη. Δηλαδή, δεν είδα, ο κ. Ζέβιας έθεσε τα αισθήματα από την πλευρά του. Απάντηση δεν εισπράξαμε και μάλιστα ικανοποιητική από την πλευρά της Γερμανίας. Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι, κύριε Τζίμα, ένα λεπτάκι τώρα, γιατί εδώ άπαντες πλην φαντάζομαι ημών έχουν αγιοποιήσει τον κύριο Δένδια, πως όταν μιλάει πάντα υπέρ της Ελλάδος. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ πολύ, ένας άνθρωπος που έχει τον ρόλο του Υπουργού Εξωτερικών
Όταν συναντιέται με αυτόν που έχει καταθέσει απειλή πολέμου, Κάζους Μπέλι, για να το καταλάβει η κυρία Ελένη στο Κερατσίνι, και χαργεντίζεται, αγκαλιάζεται, πιάνουν τα μαγουλάκια τους και αλληλοτσιμπιώνται, σας δείχνει συμπεριφορά ενός Υπουργού Εξωτερικών που υπερασπίζει ψυχή και σώματι τα εθνικά συμφέροντα, είναι δηλώσεις για εσωτερική κατανάλωση να πάρει κανένα ψηφάκι από κανέναν ανόητο. Εντάξει, για να καταλάβουμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω αγιοποιήσει τον κύριο Δέδια, αντιθέτως, και δεν είναι και ζήτημα μόνο του κύριου Δέδια. Υπάρχει μια σχεδόν σχιζοφρενική κατάσταση στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, την ίδια στιγμή κατά την οποία χρηματοδοτούμε την Τουρκία για να συγκρατεί μετανάστες στο εσωτερικό της, στέλνουμε πίσω στην Τουρκία παρανόμως Τούρκους αντικαθεστωτικούς. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Του ζητάει ο Ερντογάν, απλώς του στέλνουμε ανεπισήμως, παρανόμως. Θεωρούμε την Τουρκία και εμείς κομβικό τμήμα του ΝΑΤΟ και την εγκαλούμε γιατί δεν είναι επαρκώς νατοϊκή, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι με αυτούς τους όρους. Την ίδια στιγμή ζητούμε να μην εξοπλίζεται. Ή τέλος πάντων σχεδόν το ζητούμε, το θέτουμε σε δηλώσεις κτλ. Υπάρχει μια σχιζοφρενική κατάσταση στην ελληνική εξωτερική πολιτική, η οποία προκύπτει από το ότι η υποτιθέμενη σύμμαχή μας και προκειμένου η Τουρκία, ένας υποτιθέμενος σύμμαχός μας, είναι ταυτοχρόνως και βασική μας απειλή. Και με δεδομένο ότι πλέον έχουμε καταστρέψει, έχουμε κατεδαφίσει οποιαδήποτε σχέση πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, δεν έχουμε και κανένα άλλο επομένως διεθνές διπλωματικό στήριγμα ή και στο πεδίο στήριγμα προκειμένου να ανεληθεί η τουρκική επιθετικότητα και ο αναθεωρητισμός στην περιοχή, αυτή η σχιζοφρενικότητα της εξωτερικής μας πολιτικής καθίσταται εντονότερη. Άλλα λέμε στις δηλώσεις, άλλα ζητούμε επισήμως, άλλα κάνουμε όταν φτάνουμε στο πολιτικό. Πάντως κύριε Τζίμα, θέλω να επισημάνω το εξής και με τη μορφή ερώτησης για να σας θέσω μετά και το συναφές ερώτημα, ότι στην πολιτική που ασκείται σήμερα, στην ακολουθούμενη πολιτική, βλέπουμε ότι υπάρχει μια κατ' ουσίαν σύμπτωση και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτά τα τρία κόμματα, από είναι και τα κόμματα εξουσίας μέχρι σήμερα, είναι σε αυτή τη ρότα. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει πολύ υψηλός βαθμός ταύτισης σε στρατηγικά ζητήματα και εσωτερικού χαρακτήρα και διεθνούς χαρακτήρα. Παραδείγματος χάρη είναι και οι Ρώσεις. Έτσι, είναι ένα ζήτημα στο οποίο υπάρχει, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ταύτιση. Υπάρχει επίσης το ζήτημα ότι κανένα εξ αυτών των κομμάτων, και όχι μόνο εξ αυτών, αλλά σίγουρα εξ αυτών, δεν έθεσε το εξής ερώτημα. Γιατί όπως η Τουρκία απείλησε να μπλοκάρει τα συμπεράσματα της τελευταίας συνόδου του ΝΑΤΟ, υπερασπιζόμενοι τα δικά της συμφέροντα, δεν κάναμε κι εμείς το ίδιο? Γιατί δεν θέσαμε εκεί τα ζητήματα? Γιατί δεν είπαμε ότι δεν μπορεί να διευρύνεται, παραδείγματος χάρη, το ΝΑΤΟ, όταν νατοϊκές χώρες απειλούν με πόλεμο η μία την άλλη? Πρώτα να λυθεί αυτό και μετά να δούμε τη διαβίωση του ΝΑΤΟ. Δεν το είπε κανείς από την ελληνική πλευρά. Μάλιστα. Άρα και για να κλείσουμε με αυτό επιγραμματικά, πείτε μου, κύριε Τζίμα, εν ώψη της 9ης Αυγούστου που έχει προαναγγελθεί η έξοδος του γεωτρύπανου της Τουρκίας, τι πρέπει να κάνει, τι θα έπρεπε να έχει κάνει ή τι δεν θα κάνει, κατά τη γνώμη σας, η ελληνική πλευρά? Δεν θα κάνει η ελληνική πλευρά αυτό το οποίο απειλούσε ότι θα έκανε κάποιες δεκαετίες πριν. Ότι δηλαδή αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων θα σημάνει αντιπαράθεση, ιδίως πέρα ενός σημείου, και αντιπαράθεση θα σημάνει κατάρρευση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Θυμίζω ότι τον Αύγουστο είναι πιθανό να έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στις σχέσεις Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών λόγω του επαπειλούμενου ταξιδιού Πελόζη στην Ταϊβάν. Όπως αντιλαμβάνεστε, η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ καθίσταται ακόμη κρισιμότερη από ό,τι είναι ήδη λόγω των γεγονότων στην Ουκρανία. Μέσα σε όλα αυτά, η ελληνική πλευρά θα όφιλε να πει ότι είτε είμαστε σύμμαχοι με την Τουρκία, άρα δεν υπάρχει καμία απειλή, είτε δεν είμαστε σύμμαχοι, παραμένει απειλή, και άρα το ΝΑΤΟ δεν μπορεί, αν μη τι άλλο, να λειτουργεί υπό τις συνθήκες που φέρουν οι ΗΠΑ να λειτουργήσουν. Κύριε Τζίμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την.